Έμφαση στο παρόν και όχι στο παρελθόν θέλει να δώσει το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Η διαφορετικότητά του έγκυται στο γεγονός ότι θα μιλήσουμε αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, στις Σφαίρες, μόνο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας της Θράκης, έχοντας από τις 7 εισηγήσεις μόνο μία, αυτήν της Παρασκευής μετά τους επίσημους χαιρετισμούς, την οποία εισήγηση θα την έχει ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο καθηγητής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Και το θέμα του θα είναι η υπερασπιζόμενη Θράκη μας, μιλώντας για την αρχαία Θράκη. Τα συμπεράσματα του φετινού συνεδρίου, υποστηρίζει ο κ. Λαμπάκης, θα τεθούν υπόψη της κυβέρνησης και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα της Θράκης. Το σπίτι μας, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο είναι οι Σφαίρες, όπου εκεί, στο κλειστό γυμναστήριο, πιο πέρα από την Κοσμοσότηρα, θα έχουμε τις δύο μέρες αυτές όλες αυτές τις αναπτύξεις των εισηγήσεων και τα συμπεράσματα τα οποία τα περιμένουμε με αγωνία, προκειμένου να τα πάμε σε ότα ακουόντων στην Αθήνα, προκειμένου πιέζοντάς τα τεκμηριωμένα με τις απόψεις των προηγουμένων, όπως σας είπα, επιστημόνων, να βρούμε ανταπόκριση και να δημιουργήσουμε επιτέλους κάτι καλό σε αυτή την έρμη. Όσο για την αποχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων από τη διοργάνωση, η οποία ξεκινά στις 11 του μήνα, ο κ. Λαμπάκης τοποθετείται ως εξής. Αυτό αποτελεί και μια απάντηση σε δύο συλλόγους, σε δύο ομοσπονδίες Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θέλησαν να αντιπολιτευθούν, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να συνεχίσει και αυτό το 10ο Συνέδριο Θρακών να το διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, να αναφέρονται πάλι σε εκστρατείες του 1916-17 και καταστροφές του 1922, σε σφαγές και στην ιστορία γενικότερα των αλυσμών των πατρίδων. Εμείς έχουμε ως φάρο όλα αυτά τα οποία δημιουργούν την καλή ή την κακή ιστορία της χώρας μας και του λαού μας, αλλά όμως έχουμε την υποχρέωση κάποια στιγμή και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την οικονομία της Θράκης. Και αυτό κάναμε.